Στο Βερολίνο είπε ότι τα προσμενόμενα έσοδα από την ιδιωτικοποίηση τελικά θα είναι λιγότερα από ό,τι ήταν αναμενόμενα. Μια ερώτηση λοιπόν προς την κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτ. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Δεν σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε χειρότερα και ότι υπάρχει ένα δίλημα που τίθεται ότι θα πρέπει να γίνει μια διαγραφή του χρέους όπως ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να προχωρήσουμε, και από την άλλη μεριά η Γερμανία ζητά να παραμείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι λέτε? Ας επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εγώ και να πω ότι η Κριστίν Λαγκάρτ και εγώ συζητήσαμε σήμερα για την Ελλάδα. Παραμένει η γερμανική θέση. Θέλουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετέχει στο πρόγραμμα, συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης. Θέλουμε μια γρήγορη οριστικοποίηση της αξιολόγησης. Υπάρχουν οι τρεις θεσμοί, ή μάλλον οι τέσσερις θεσμοί, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία μαζί με το ESM. Και βέβαια θα πρέπει να λυθεί η εξίσωση. Δεν πρόκειται μόνο για μια απέτηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ότι δεν θέλουμε διαγραφή χρέους. Απλά μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζουμε ότι αυτό νομικά δεν είναι δυνατόν. Έχουμε ωστόσο το προηγούμενο χρόνο στις συζητήσεις που έγιναν και στις συμφωνίες συμφωνήσαμε να το δούμε το θέμα με άλλες λύσεις. Πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Εξάλλου και η ελληνική η κυβέρνηση έχει πει επανειλημμένα ότι είναι διατεθειμένη να το εφαρμόσει, οπότε θα πρέπει προς αυτό να μείνουμε, να ολοκληρωθούν τα μέτρα. Βρισκόμαστε σε καλή οδό, δεν έχουμε φτάσει ωστόσο ακόμη στον τελικό στόχο μας. Πράγματι, δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε να φτάσουμε και εκεί που θα έπρεπε να είναι η Ελλάδα, προκειμένου να είναι σταθερή και να υπάρχει ευημερία και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών. Αυτή είναι οι στόχοι. Χαίρομαι ιδιαιτέρως ακούγοντας ότι οι αρχές στην Ελλάδα ανησυχούν για την βούληση ξένων επενδυτών να επενδύσουν στην Ελλάδα, γιατί αυτό χρειαζόμαστε για να υπάρχει μακροχρόνια βιωσιμότητα, και αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρξουν και οι επενδύσεις. Θέλουν να ξέρουν οι επενδυτές ότι από οικονομική, φορολογική, νομισματική πλευρά έχει μέλλον η χώρα. Συνεργαζόμαστε και είχαμε πολύ καλή συζήτηση σήμερα με την κυρία Καγκελάριο. Είμαστε διατεθειμένοι και θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε. Θα πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές ώστε να υπάρχει μια παγίωση των αλλαγών και ενδυνάμωση για να υπάρχει βιωσιμότητα. Όλα αυτά πάνε μαζί και εν τέλει αυτά θα είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Να μείνουμε στο θέμα, να μείνουμε στη διαπραγμάτευση και να δούμε όλες τις εξελίξεις σε ένα βίντεο που ετοίμασε.